καλά κάνεις. Είμαι πολύ περήφανη. Και πολύ καλά κάνεις και είσαι περήφανη τον εαυτό σου. Και εδώ πρώτον έχω να σου πω ότι εδώ δεν έχουμε κορίτσια τα οποία είναι επαγγελματίες στη μόδα. Έχουμε γυναίκες και κορίτσια οι οποίες θέλουν να μας δείξουν το προσωπικό του στυλ. Λοιπόν, καλό είναι όταν έχετε αμφιβολίες για αυτά που λέμε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος από το σπίτι, όταν σας λέμε κάτι για ένα look, να το αναλύουμε εκείνη τη στιγμή. Συμφωνώ, έχετε και ήταν λάθος έχετε που δεν μίλησα εκείνη την ώρα. Έχετε το δικαίωμα να μιλάτε, για να τη συζητάμε και να τα βρίσκουμε. Η πολύ ωραία ήταν είναι τόσα... εδώ, ναι. Μπορούμε τρεις μέρες. Τώρα θα μπει στη ροή και θα μάθεις. Ελπίζω να προλάβεις να μπει στο κλίμα. Εντάξει. Ελπίζω να προλάβεις να μπει στο κλίμα. Διαμάντα μου. Είναι έκρηξη, ρε Κωνσταντίνα. Δηλαδή, εσένα πέρα... μας άρεσε να σε λέγανε. Άκου, εγώ έχω ακούσει πάρα πολλά για το βάρος μου. Εδώ πέρα αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα και ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Εγώ είμαι παρούσα, δεν υπερασπίζομαι κανέναν περισσότερο. Ο Στέλιος έκανε, έκανε ένα λογοπαίγνιο με τα ρούχα που φόραγες. Ότι εδώ για πες το τραγούδι που σου έγραψα. Καλέ, ξέρεις τι έχω ακούσει εγώ. Γιατί εμένα μου πάνε όλα. Το ότι μου λένε τη γνώμη τους, θα πρέπει να τους πω ότι εγώ δεν είμαι ποτέ 50 κιλά. Αγαπάω το σώμα μου και φροντίζω να βάζω ρούχα. Δηλαδή, ακούω αυτά που μου λένε και είδες, το εξελίσσω κι εγώ καθημερινά. Συμφωνώ, απλά δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι, είσαι κούκλα. Τρεις μέρες εδώ είσαι διαφορετική σήμερα. Θέλω να σου πω ότι εδώ πέρα οι άνθρωποι είναι για να. Δεν νομίζω ότι κανένας έχει έρθει να σας πυροβολήσει. Συμφωνώ, παρόλα αυτά ο τρόπος. Ούτε είπε ότι δεν είναι ωραία τα ρούχα, σαν κομμάτια μεμονωμένα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, Κωνσταντινά. Η ίδια κριτική είναι τρεις οι κριτές. Την ίδια κριτική άνθρωπος είναι η Μπέτη, άλλος ο Δημήτρης, άλλος ο Στέλιος. Ο τρόπος, εγώ δεν είμαι ούτε σάκος του μπόξ, ούτε είμαστε ζώα εδώ πέρα. Κανένας δεν είναι και κανένας δεν πρόσβαλε και δεν μίλησε άσχημα σε κανένα κορίτσι. Εγώ έπρεπε όμως να το λύσω και να το πω, γιατί εγώ ένιωθα ότι προσβλήθηκα, γιατί έχω μια οικογένεια, ανθρώπους που με γνωρίζουν και θα με δουν αύριο στην τηλεόραση και θα γελάνε. Μην ανεβάζουμε τους τόνους. Μην ανεβάζουμε. Καταλαβαίνω ότι για πάρα πολλά από τα κορίτσια είναι πρωτόγνωρη εμπειρία και όταν βγαίνεις ξαφνικά σε ένα τέτοιο μέσο που είναι τηλεόραση, που μπαίνει στα σπίτια όλων των ανθρώπων και είναι πολύ μεγάλη προβολή, και λίγο παραξενευόμαστε και λίγο δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Συμφωνώ να το διαχειριστείς. Εδώ είσαι να πεις ως τέλειο αυτό που θες, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος. Άκουσα να σου πω κάτι. Λοιπόν, γι' αυτό που λες, κοίταξε, όλα ξεκινάνε από αυτό το πρόβλημα που έχεις αυτή τη στιγμή που έχεις αναφέρει. Ό,τι έχεις έρθει εδώ, έχεις στο μυαλό σου εσύ ότι είσαι σούπερ σε αυτό που είναι να δείξεις. Όπως όλοι μας όταν πάμε κάτι να παρουσιάσουμε, έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, πρόσεξε τώρα. Και τώρα εσύ ανησυχείς τι θα πούν οι φίλοι σου και η οικογένειά σου, ο κύκλος. Λογικό. Εγώ έχω έναν τρόπο συγκεκριμένο. Αυτός είναι ο τρόπος μου. Δεν μπορώ ούτε ψέματα να πω, ούτε να στα πω αλλιώς, ούτε να σου βάλω ένα βαθμό που δεν πιστεύω. Δεν θέλω να μου βάλετε λοιπόν, βαθμό που δεν πιστεύετε. Άρα, πού είναι η διαφωνία? Εγώ σου βάλω τους βαθμούς που πιστεύω. Εγώ χαίρομαι να βλέπω νέα κορίτσια εδώ. Χαίρομαι που είσαι μια γυναίκα με μια πορεία, με οικογένεια κτλ. Για να δείξει και είσαι διαφορετική από τις άλλες που είναι πιο νέα κορίτσια ή που δεν έχουν τέτοια επαγγελματική υπόσταση όπως εσύ. Και θέλω να δω από σένα το κάτι παραπάνω. Εγώ θέλω να δω μια γυναίκα σαν εσένα που είναι καλύτερη σε αυτό. Ή θα προλάβεις και θα μας τα δείξεις, ή δεν θα είναι το δυνατό σου σημείο το στυλ. Κατ' εμένα. Κατά τον υπόλοιπο κόσμο μπορεί να είναι το καλύτερο. Αλλά εμείς είμαστε εδώ τώρα. Είμαι η Ιταλία αλλιώς, ο Δημήτρης τα λέει αλλιώς. Δεν έχω διάθεση να σε προσβάλλω ποτέ. Δεν έχω καμία προσβλητική διάθεση απέναντι σε κανέναν άνθρωπο που μιλάω. Εσύ πρέπει να εκλαμβάνεις τα πράγματα όπως σου τα λέμε και όχι ως κάτι άλλο. Όπως μου τα λέτε, τα εκλαμβάνω. Τι εκλαμβάνω, σου λέω ότι δεν μου αρέσει αυτό το look. Κάτι άλλο. Μα εσύ έρχεσαι να μου πεις. Πρόσεξε, εσύ, εγώ σου είπα τη γνώμη μου για το look που φόραγες με τις πέρλες, για παράδειγμα, αυτό το τζάκετ, το σακάκι. Και εσύ έρχεσαι και μου λες ότι είναι σε όλα τα περιοδικά. Άρα τι, άρα εγώ δεν στα είπα καλά. Εγώ αυτό δεν λες. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Μα εννοείται ότι δεν συμφωνεί. Εσύ την άποψή σας, εγώ δεν μπορώ να έχω τη δική εσύ μου για την να άποψή την σου λέμε σε αυτήν την εκπομπή ότι φοράς. Εσύ από τη στιγμή που το φόρεσες, σημαίνει ότι η άποψή σου είναι ότι αυτό που έβαλες είναι σωστό. Και μοντέρνο και πρόταση. Εγώ δεν πρέπει από τη δική μου. Εσύ τη φοράς την άποψή σου, εγώ πρέπει να την πω. Συμφωνώ. Άρα πού είναι η διαφωνία? Καμία διαφωνία, απλά θα ήθελα να είστε λίγο πιο. Να τα λέτε λίγο πιο ευγενικά. Να μην είστε τόσο καυστικός. Άκουσε με. Εγώ θεωρώ ότι είμαι ευγενικός άνθρωπος. Μερικές φορές είμαι λίγο απότομος. Είστε γι' αυτό είμαι εγώ. Και γι' αυτό δεν με βάζω σε εκπομπή με παιδάκια. Γιατί αν με βάζανε μέσα σε εκπομπή με παιδάκια, θα έχουν έρθει όλες οι μαμάδες και θα με είχαν κάνει να. Ναι, λοιπόν, όμως όπως λέτε. Έχω απέναντί μου μια γυναίκα που είμαστε σχεδόν στην ίδια ηλικία, δεν κάνω λάθος. 33 χρονών είναι. Είσαι και μικρότερη, αλλά είσαι μια όρημη γυναίκα. Είσαι εδώ, ξέρεις ποια είσαι, ξέρεις τι σου γίνεται, έχεις πετύχει πράγματα στη ζωή σου.
Βεβαίως. Δεν πρέπει να σου μιλήσω κανονικά όπως θα μιλούσα ενήλικα. Θέλω να σου μιλήσω σαν κοριτσάκι. Μπορώ. Θέλω να μου μιλήσετε όπως θα μιλούσατε σε μια γυναίκα, ναι. Είτε ήμουν 20, είτε ήμουν 25, ναι. Είσαι 45, ναι. Που σέβεστε και σέβεστε την προστάθεια που κάνει. Έχω να σου πω ότι εγώ στη ζωή μου, αν ερχόσουν στο δουλειά μου να σε ντύσω, θα σου έλεγα βγάλτε αυτά, πάμε στα επόμενα. Ούτε καν θα σου εξηγούσα. Έτσι είμαι στη ζωή μου εγώ. Οπότε και εσύ στη ζωή σου είσαι πιο ευαίσθητη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ούτε είμαι θα παντρευτούμε, ούτε παρέα θα κάνουμε. Εγώ σου λέω και εσύ πρέπει να με ακούς, να μου πει τη γνώμη σου. Και μου και αυτό που με ενοχλεί. Και πολύ καλά κάνει. Με ενόχλησε να μην σα το πω. Και εγώ είμαι ειλικρινής και λέω την άποψή μου. Παρ' όλα αυτά, εγώ την εκφράζω σωστά, όμορφα την άποψή μου. Αυτό σα δίνω να καταλάβετε. Ενώ εγώ όχι. Πολύ ωραία. Ενώ εγώ όχι. Εντάξει. Για να με προσέβαλε αυτό που είπατε, δεν είμαι καμιά τρελή. Εντάξει. Ωραία, άρα εσύ δεν είσαι τρελή και εγώ είμαι αγενής. Οκ. Λοιπόν, καμιά φορά παρερμηνεύονται κάποια πράγματα. Στέλιο μου να περάσει.